Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Σοβαρές ενστάσεις γύρει το νέο παλαιϊκό μέτωπο για την επικείμενη επίσκεψη του Γερμανού τραπεζίτη Γιώζεφ Άκερμαν στη Σαμοθράκη. Σύμφωνα με την άποψη που έχουν τα μέλη του πυρήνα της Αλεξανδρούπολης, η επίσκεψη και όλη η διοργάνωση είναι ο δούριος ύπος για την εγκατάσταση ειδικής οικονομικής ζώνης στο νησί της Σαμοθράκης, η οποία τελικά θα αποβεί μοιραία για το νησί και για τους κατοίκους του. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στο νησί της Σαμοθράκης ο Γερμανός πρώην τραπεζίτης Άκερμαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Οικονομικού Φόρουμ Θράκης «Η πράξη είναι προτιμότερη από τη θεωρία». Η εκδήλωση έχει προκαλέσει την αντίδραση του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, τα μέλη του οποίου στέκονται με πολύ σκεπτικισμό απέναντι σε όλο αυτό. Έτσι, όπως αναφέρετε στην δήλωσή τους, στην ανακοίνωσή τους, είναι ότι η πράξη είναι προτιμότερη από την θεωρία. Θα φιλοξενηθεί λοιπόν στρογγυλό τραπέζι συζήτησης, αυστηρά και μόνο με προσκλήσεις, όπου πολιτικοί, οικονομολόγοι, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες θα προχωρήσουν σε έναν δημοκρατικό διάλογο με σκοπό τη συνειδητοποίηση της παρούσας κατάστασης και της γνώσης. Προσέξτε το αυτό, ότι μόνο μία ελίτ καινούρια γενιά θα φέρει πίσω την Ελλάδα σε παραγωγική πορεία. Επειδή στα πλαίσια λοιπόν μιας συνέντευξης είναι δύσκολο να αναλύσουμε ακριβώς το θέμα της ΕΟΣ, θέλουμε να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι της ανακοίνωσης και να πούμε τα εξής. Είναι ίδιο γνώρισμα των ημερών μας, η δημοκρατία να παρερμηνεύεται από όλους με ποικίλους τρόπους. Έτσι και εδώ λοιπόν βλέπουμε το οξύμορο σχήμα, όπου θα λάβει χώρα μια δημοκρατική κατά τα άλλα συζήτηση, παρά ταύτα όμως και κλεισμένων των θυρών, με ειδικούς καλεσμένους, τα ονόματα των οποίων δεν μας κοινοποιούν βέβαια, και αυτοχαρακτηρίζονται ελίτ, οι οποίοι θα φέρουν την χώρα σε μια παραγωγική διαδικασία. Όλα αυτά λοιπόν είναι παράλογα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το να αυτοχαρακτηρίζεσαι ελίτ προσυδειάζει περισσότερο στην έννοια της έπαρσης, έτσι, παρά στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει το ΕΠΑΜ, η λίστα των καλεσμένων της στρογγυλής τράπεζας περιλαμβάνει εκτός από το Γερμανό τραπεζίτη και άλλα σημαίνοντα ονόματα της ελληνικής πολιτικής κοινής, τα οποία αναφέρονται μεν, αλλά πάντα με την επιφύλαξη ότι μπορεί κάτι να αλλάξει έως και την τελευταία στιγμή. Έχουμε λοιπόν κάποιες πληροφορίες, όπου όντως θα παραστούν εκεί πέρα πολύ σημαντικά άτομα. Πρώτα απ' όλα, ως keynote speaker, δηλαδή ως βασικός ομιλητής, αναφέρεται ο κύριος Άκερμαν, ο γνωστός τραπεζίτης, ο οποίος τιμήθηκε στη Σαμοθράκη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα θα έχουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Μητσοτάκη, θα έχουμε πολλούς τοπικούς παράγοντες, τον κύριο Ντόλιο, τον κύριο Δερμετζόπουλο, τον κύριο Παυλίδη, τον κύριο Στυλιανίδη, τον κύριο Γεροντόπουλο, τον κύριο Κελέτσι, τον κύριο Αλέξανδρο Κόντο, την κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, άλλος ένας Μητσοτάκης λοιπόν μέσα στην ελίτ. Έτσι, θα έχουμε τον κύριο Παπαγιαννίδη, τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Οικονομία, και βέβαια συντονιστής ο γνωστός κύριος Μανδραβέλης. Κατά τα άλλα θα συμμετέχει και η περιφέρεια από ό,τι φαίνεται, με τον περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη. Εδώ λοιπόν θα θέλαμε να σας προκαλέσουμε τροποντινά για να σας πούμε ότι δουλειά σας είναι εσείς να διαπιστώσετε ως δημοσιογράφοι πια ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι όντως θα συμμετέχουν σε αυτήν την κλειστή στρογγυλή τράπεζα. Αυτό που προκαλεί την αντίδραση των μελών του ΕΠΑΜ είναι η εκτίμησή τους ότι μέσα στους κόλπους του Οικονομικού Φόρουμ Θράκης εκολάπτεται ένα σχέδιο δημιουργίας ειδικής οικονομικής ζώνης στη Σαμοθράκη, αλλά με όρους και προϋποθέσεις που δεν εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση τα συμφέροντα των κατοίκων του νησιού. Δεν είμαστε κατά των επενδύσεων, έτσι, και επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν είμαστε κατά και των επενδύσεων οι οποίες έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Όμως αυτό που υποσκάπτεται, αυτό που κρύβεται, ότι όλες αυτές οι επενδύσεις θα γίνουν στα πλαίσια μιας ειδικής οικονομικής ζώνης. Πολύ συνοπτικά λοιπόν θα ξαναπούμε ότι η ειδική οικονομική ζώνη σημαίνει ειδικό φορολογικό καθεστώς και όχι μόνο. Σημαίνει επίσης ειδικό εργασιακό καθεστώς, ειδικό διοικητικό καθεστώς, ειδικό νομικό καθεστώς, όλα προς όφελος του ιδιώτη επενδυτή. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί τόσα χρόνια οι ιδιώτες επενδυτές δεν έρχονται στην Ελλάδα. Κάποιοι μας λένε ότι έφταιγε το μεγάλο δημόσιο. Εντάξει, παιδιά, ήρθε η ώρα. Το δημόσιο έχει χτυπηθεί, έχει μειωθεί, χτυπιέται συνέχεια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή, γιατί τους έπιασε τώρα η όρεξη να έρθουν όλοι αυτοί να επενδύσουν στο νησί, από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα και ποια θα είναι, εν πάση περιπτώσει, τα ανταλλάγματα.
Να μείνουμε τώρα στο θέμα αυτό και στις αντιδράσεις του τοπικού ΕΠΑΜ για αυτό το χρηματοοικονομικό φόρουμ το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Σαμοθράκη και ο Γιώργος Χαρανίκας παραμένει μαζί μου. Δεν ξέρω, Γιώργο, για αυτές τις αντιδράσεις, για την ειδική αυτή οικονομική ζώνη την οποία λένε τα μέλη του ΕΠΑΜ. Και ότι γιατί θα είναι ο Ζόζεφ Άκερμαν, γιατί θα είναι ο Πάσκος Μανδραβέλης ο συντονιστής, γιατί θα συμμετέχουν η περιφέρεια ενδεχόμενα και άλλες προσωπικότητες. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι την κουβέντα που είχαμε κάνει σε προηγούμενα δελτία και με τους επαγγελματίες του νησιού της Σαμοθράκης είναι ότι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο όπως είναι ο Ζόζεφ Άκερμαν, ο διευθυντής της Deutsche Bank. Πρώην διευθυντής της Deutsche Bank, ο οποίος είχε ξαναεπισκεφθεί το νησί της Σαμοθράκης, η κυρία Καραγιάννη ως πρόεδρος του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ, πέρυσι είχε γίνει και μία μόδα με τα μεταξωτά από το σούφλι, και μόνο ότι θα παραβρεθεί, ας πούμε, στο νησί της Σαμοθράκης, ασχετά τώρα τι ανακοινώσεις θα κάνει ο Άκερμαν ή δεν κάνει, είναι μία, πώς να σου πω, μία διαφήμιση του νησιού εκεί που θα πρέπει. Να βάλουμε όμως τώρα, με ειδοποιούν ότι έχουμε τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ. Καλησπέρα σας. Κύριε Καζάκη, και συζητάμε εδώ με τον συνάδελφό μου, με τον Γιώργο Χαρανίκα, για την επίσκεψη βεβαίως του κυρίου Ζόζεφ Άκερμαν στο νησί της Σαμοθράκης. Ναι. Πριν πάμε εκεί, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Άκερμαν, είναι αλήθεια ότι προαλήφεται για τη θέση του μη εκτελεστικού πρόεδρου της Τράπεζας Κύπρου, κύριε Καζάκη? Έτσι ακούγεται. Έτσι ακούγεται. Είναι αλήθεια ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που θα βρεθούν στη Σαμοθράκη θα είναι και ο μεγαλοεπιχειρηματίας της Κύπρου, ο κύριος Νίκος Δημοσθένους? Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Υπάρχει μια τέτοια πληροφόρηση? Ναι, κατά πώς συνδέονται αυτά τα δύο πρόσωπα με την θέση υπάρχει αυτή? Υπάρχει ένα θέμα. Ο κύριος Άκερμαν βρίσκεται, μάλλον τουλάχιστον αυτό ακούγεται στην αγορά, πίσω από πολλές δουλειές που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή που προετοιμάζονται να γίνουν σε αυτή την Ελλάδα, που αφορούν και ακίνητα και διείσδυση στο τραπεζικό τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Μήπως γιατί τελειώνει το μνημόνιο και έρχεται κάτι καινούριο? Δεν νομίζω ότι έρχεται κάτι καινούριο, γιατί όπως ξέρετε, ενδεχομένως να ξέρετε, οι αγορές απαιτούν καθεστώς εποπτείας και γηδαιμονίας στην Ελλάδα επάοριστο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στη δευτερογενή αγορά τα ελληνικά ομόλογα χτυπήσανε ρεκόρ εξαμήνου. Ανέβηκε το επιτόκιο πάνω από 6,80. Λοιπόν, αυτό είναι η απέτηση, να το πούμε έτσι, των αγορών. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε αγορές. Μάλλον η απάντηση των αγορών σε δηλώσεις ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, ότι θα κατακελθεί η επιτροπή και τέτοια πράγματα. Εντάξει, το ότι μπορεί να έχει, ας πούμε, η Ελλάδα εποπτεία, δεν νομίζω ότι είναι και απόλυτα κακό, για να μην ξανασυμβούν τα λάθη του παρελθόντος, κύριε Καζάκη. Γιατί να έχει εποπτεία από αυτούς που μας οδήγησαν εκεί? Δηλαδή, μην ξεχνιόμαστε, η κατάσταση δεν δημιουργήθηκε μόνο από τους τόπιους κυβερνήτες, αλλά με την συνδρομή και αυτών που δανείζανε. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, αν εγώ έρθω και σας δανείσω, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι εσείς είστε υποκαθεστώς χρεοκοπίας, δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε να μου πληρώσετε τα λεφτά παρά μόνο αν βγείτε να δανειστείτε ξανά. Άρα είμαι συμμέτοχος, συνένοχος στο έγκλημα. Πολύ δε περισσότερο εάν βρισκόσαστε σε μια οικονομική ζώνη που για να πληρώσετε, για να έχετε ρευστότητα στην οικονομία σας, θα πρέπει να αγοράσετε το νόμισμα αυτό από την κεντρική μου τράπεζα, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το καρτέλ είναι στημένο έτσι ώστε μονάζιγα είναι δικά του. Το καρτέλ είτε είσαι αναγκασμένος να δανειστείς είτε όχι. Το καρτέλ μπορεί να φέρει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους ανεργίας. Τα νούμερα είναι πραγματικά εξωφρενικά. Όλοι ζητούν τραγικά μια θέση εργασίας να δουλέψουν για να ζήσουν, για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Μια τέτοια έλευση του κύριου Άκερμα, είναι το οποιοδήποτε Άκερμα, το οποιοδήποτε λόμπι, το οποιοδήποτε κλειστού κλαμπ, μπορεί να φέρει μια λύση στην περιοχή, πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε, σε μια κατάσταση όπου όπως την περιγράφεται, αυτός που έρχεται σε τέτοιες συνθήκες και μάλιστα υποκαθεστώς, να το πούμε έτσι, εκποίηση της χώρας, διότι δεν έχουμε, να το πούμε έτσι, μια κατάσταση ομαλή που τέλος πάντων υπάρχει εθνικό δίκαιο που τηρείται και όλα αυτά τα πράγματα, έρχεται μόνο για αρπαχτή.
δεν έρχεται για επένδυση σοβαρή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, δείτε το ισοζύγιο πληρωμών, τι κεφάλαια εισραίουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία και θα εκπλαγείτε. Okay. Μιλάμε για κεφάλαια αρπαχτής. Δεν έρχονται εδώ για να κάνουν εργοστάσια, παράδειγμα λέω, οι επιχειρήσεις τέτοιες που προσφέρουν στην οικονομία, προσφέρουν σε θέσεις εργασίας, σε παραγωγή, σε όλα αυτά τα πράγματα. Έρχονται να αρπάξουν. Και γιατί να πάνε στη Σαμοθράκη για να το συμφωνήσουν αυτό? Από το πτώμα της χώρας. Και γιατί να πάνε στη Σαμοθράκη να το συμφωνήσουν αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρετε η Σαμοθράκη έχει και γεωστρατηγική σημασία, τεράστια. Είναι ακριβώς μια θέση όπου είναι εξαιρετικά σημαντική και δεύτερον υπάρχει το θέμα του νερού. Πολύ σημαντικό θέμα νερού. Ο μεγάλος αγώνας που γίνεται αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Και μάλιστα η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς αντιμετωπίζει προβλήματα δικαστικής φύσης, δηλαδή ο Άριος Πάγος έβγαλε προσφάτως μια απόφαση πριν μερικούς μήνες που απαγόρευσε την ιδιωτικοποίηση του νερού στην πράξη, προσπαθεί να βρει τρόπους ιδιωτικοποίησης του νερού με άλλες μορφές, να το πούμε έτσι. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα, ενδεχομένως και άλλα που δεν τα γνωρίζουμε και θα τα δούμε στην πορεία. Δηλαδή το νερό της Σαμοθράκης θα είναι το, ας το πούμε, το αίτιο για κάτι καινούργιο στη χώρα? Όχι μόνο το νερό της Σαμοθράκης, είναι συνολικότερα. Αλλά σας λέω, πρώτα και κυρία είναι η γεωστρατηγική θέση. Η γεωστατική θέση που έχει να κάνει άρα, με λοιπόν, την Άθρακη στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν επιλέχθηκε η Σαμοθράκη. Άρα λοιπόν επιλέχθηκε η Σαμοθράκη σαν σημείο αναφοράς για να γίνει αυτή η συνάντηση. Αν ψάξουμε, αν πάμε πίσω στην ιστορία, η Σαμοθράκη είναι επίδικο ζήτημα από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, όπως ξέρετε. Μάλιστα, σωστό. Όποιος ελέγχει τη Σαμοθράκη ουσιαστικά ελέγχει στενά βόρειο Αιγαίο και ουσιαστικά όλο το Αιγαίο. Μάλιστα. Εσάς η αντίδρασή σας για την επίσκεψη του κ. Άκερμαν στο νησί, για ποιο λόγο είναι, κύριε Γαζάκη? Κοιτάξτε, και για αυτό το χρηματοοικονομικό φόρο. Το πρόβλημα δεν είναι αυτή η επίσκεψη, είναι οι σκοπιμότητες που υπηρετεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεύτερα, κατά δεύτερο λόγο, mm-hmm. το ζήτημα τι προωθείται ακριβώς. Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει ανοίξει το θέμα των ειδικών οικονομικών ζωνών, mm-hmm. και η ειδική οικονομική ζώνη, όπως ξεκαθάρισε και ο κύριος Σαμαράς στη ΔΕΘ, θα είναι παραχώρηση γεωγραφικού χαρακτήρα, δηλαδή εκχώρηση εθνικής επικράτειας. Μπαίνει λοιπόν θέμα ξεκάθαρο για το αν θα πρέπει να υπερασπιστούμε ή όχι την εθνική μας επικράτεια. Είναι τόσο απλό πράγμα. Επειδή ο κύριος Άκερμαν μπλέκεται σε αυτές τις ιστορίες, είναι γνωστό ότι έχει εμπλακεί και στον Ουρουγουάη και στην Ονδούρα και σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε τέτοιου τύπου project, δηλαδή σε project ειδικών οικονομικών ζωνών, γι' αυτό και ανησυχούμε πάρα πολύ. Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, κύριε Καζάκη, μίλησε για ειδική οικονομική ζώνη στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Με μια διαφορά όμως. Άλλη θα είναι αυτή. Πρώτον, δημιουργήθηκε μια εταιρεία η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τη μορφή έχει, γιατί ακριβώς και εμείς την ψάχνουμε, η οποία είναι λεγόμενη Αλεξανδρινή ζώνη. Η Αλεξανδρινή ζώνη, από ό,τι τουλάχιστον βλέπουμε από τις δηλώσεις και από ό,τι ακούμε στην αγορά, αγκαλιάζει ουσιαστικά όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Δεύτερον, μας ανησύχησε ιδιαίτερα η ιδιαίτερη επισήμανση που έκανε ο κ. Σαμαράς. Ο κ. Σαμαράς δεν λέει ειδική οικονομική ζώνη γενικά, λέει γεωγραφικού χαρακτήρα ειδική οικονομική ζώνη. Και σας λέω ότι μάλιστα το διευκρίνησε, ότι δεν πρόκειται δηλαδή να δώσουμε ένα κομμάτι ενός λιμανιού για να γίνει ελεύθερη οικονομική ζώνη εμπορίου, παράδειγμα, το οποίο θα μπορούσε να το συζητήσει κανείς στα πλαίσια μιας κυρίαρχης χώρας. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, υπάρχουν πολλά θέματα σχέση με αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι που συζητάει. Η γεωγραφική εκχώρηση, εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Και βεβαίως μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο, αν τόσο εύκολα μια κυβέρνηση αυτής της χώρας εκχωρεί ή θέτει επιτάπητος ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη για ειδική οικονομική ζώνη, πόσο πιο εύκολο νομίζετε είναι να βάλει άλλα λιμάνια ή άλλες περιοχές ή νησιά του Αιγαίου στο τραπέζι, ανάλογα με το τι ζήτηση υπάρχει? Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, πάνω στο θέμα της στρογγυλής τράπεζας, είναι η πράξη, είναι προτιμότερη από την θεωρία. Τι εννοείτε? Το θέμα της στρογγυλής τράπεζας που θα γίνει, θα στηθεί στη Σαμοθράκη, που το θέμα της μάζοξης είναι αυτό, τον τίτλο έχει. Η πράξη είναι προτιμότερη από τη θεωρία. Ναι, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Όμως, να δούμε, την πράξη υπάρχει.
Σημειολογικά. Και πολύ δε περισσότερο όταν οι ειδικές οικονομικές ζώνες γνωρίζουμε πότε και πού εφαρμόστηκαν. Εάν λοιπόν θέλουμε κι εμείς η χώρα μας να γίνει Μάλι ή Ινδονησία ή Μαλαισία ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη χώρα που εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές ειδικών οικονομικών ζωνών, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι θέλουμε και πού θέλουμε να το πάμε. Και μάλιστα πρόσφατα, διάβαζα μόλις χθες, διάβαζα τα στοιχεία, τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσιεύουν άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Έχουμε τον κύριο Γεωργίου στην Ελστάτ ακόμη. Και δυστυχώς δεν έχουμε ούτε καν αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία. Όπου βλέπουμε ξεκάθαρα ότι τελικά ακόμη και ο υπόλοιπος Ευρωπαϊκός Νότος υποφέρει με μια κοινωνική αποσάθρωση. Δηλαδή, σημαντικό μέρος, για παράδειγμα, του ΑΕΠ στην Ισπανία ή στην Ιταλία είναι η δεδηλωμένη πορνεία. Εάν φτάσουμε σε ένα-δύο σημείο, ώστε το υποστηθέμενη αξία μιας οικονομίας εξαρτάται από τέτοιες δραστηριότητες, δεν ξέρω τι χώρα ακριβώς θέλουμε να επιτύχουμε. Θα παρακολουθούμε αυτό το θέμα το Σαββατοκυριακό, αυτή τη στρόγγυλη τράπεζα που θα πραγματοποιηθεί στην Σαμοθράκη, παρουσία του κυρίου Άκερμαν και των υπολείπων προσκεκλημένων που θα συμμετέχουν σε αυτή την τράπεζα, να δούμε και την συμμετοχή του μεγάλου επιχειρηματία, νομίζω, της Κύπρου, του κυρίου Δημοσθένους. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα έντονο ενδιαφέρον, έχει προκύψει τώρα τελευταία, για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από κυπριακό όμιλο. Μένει αυτά όλα να τα δούμε το Σαββατοκύριακο, κύριε Καζάκη, για να δούμε... Αυτό είναι αλήθεια. Να ξέρετε μόνο ότι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, και το ξέρω από πρώτο χέρι, εξετάζεται η δράση μιας σειράς επιχειρηματιών, οι οποίοι προσπαθούν να διοχετεύσουν τις επιχειρήσεις τους μακριά από το νησί, γιατί ο Γενικός Εισαγγελέας είναι με την ανάσα στο σβέρκο τους, σχετικά με το τραπεζικό σκάνδαλο που είχε προκύψει και που προέκυψε και μετά, και μάλλον και κορύφωση του τραπεζικού σκανδάλου στην Κύπρο, είναι το περίφημο κούρεμα των καταθέσεων. Έτσι. Να ξέρετε ότι 8 περίπου δισεκατομμύρια, 8-8,5 δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μόνο και μόνο για να μην, για να μην καθίσουν στο σκαμνί της δικαιοσύνης μια σειρά επιχειρηματίες, οι οποίοι εικάζονται ποιοι είναι, αλλά η Βουλή της Κύπρου αυτή τη στιγμή εξετάζει συγκεκριμένα το ποιοι ακριβώς είναι. Μέχρι και να... ακούνται διάφορα ονόματα. Εντάξει. Δεν θέλω να βγάλω στην επιφάνεια, γιατί δεν είναι και θέμα, δηλαδή, να... Εντάξει. Ακόμη, θα το κάνει η Κυπριακή Βουλή. Θα το δούμε. Πάντως, το παρασκήνιο μιλά και για εμπλοκή της Ρωσίας στη θέση του κυρίου Άκερμαν για την θέση του τραπεζίτη στην Κύπρο. Αυτό το ζήτημα, υπάρχει θέμα εδώ, διότι οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, έχουν αντικαταστήσει τους Ρώσους σαν βασικοί μέτοχοι της μίας τράπεζας ουσιαστικά που έχει απομείνει στην Κύπρο. Κύριε... υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που πηγαίνεται εκεί, που έχει βεβαίως, όπως ξέρετε, και πολύ έντονη γεωστρατηγική σημασία, προέκταση. Κύριε Καζάκη, δυστυχώς όμως η εμπλοκή αυτή θα είναι σε βάρος μας, διότι ξέρετε, δεν ελέγχουμε τις εξελίξεις, αυτό είναι το δράμα μας. Δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να τις ελέγχουμε τις εξελίξεις? Δεν θέλουμε. Έχουμε παραδοθεί στους δανειστές, δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, βάλτε μια τελεία, γιατί ο χρόνος με πιέζει αφόρητα. Τις επόμενες ημέρες θα σας έχουμε εκ νέου στα δελτία ειδήσεων για να συζητήσουμε το τι θα προκύψει σε αυτό το φόρουμ με τη συμμετοχή του κυρίου Άκερμαν και πολλών άλλων στο νησί της Σαμοθράκης. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ Γιώργο, ευχαριστώ και εσένα.